Ας έρθουμε στο έργο για το οποίο γίνεται η σημερινή συζήτηση. Βεβαίως η άποψη του ΚΚΕ είναι γνωστή και για την σύμβαση Σουφλιά που ξεκίνησε η Ολύμπια Οδός, έτσι, γιατί ήταν ένα ιδιωτικό έργο με λεόντια σύμβαση. Βεβαίως οι μετέπειτα κυβερνήσεις δεν κάναν τη σύμβαση αυτή ακόμη πιο λεόντια προς όφελος της κατασκευάστριας της κοινοπραξίας. Και για λόγους που αφορούσαν και τη χάραξη. Την αρχική χάραξη, η οποία συνεχίζεται και μετέπειτα. Και τα κομμάτια τα συγκεκριμένα ήταν και η νότια έξοδο της Πάτρας, που έπρεπε να πάει νότια και να μην πέσει μέσα από την οικιστική περιοχή, που και με το σημερινό έργο της κατάτμησης συνεχίζεται αυτή η οικιστική καταστροφή, θα λέγαμε, των νότιων περιοχών της Πάτρας, αλλά και τη υπόθεση με την προστατευόμενη περιοχή της Ζαχάρος, της λίμνης Καϊάφα, που και από εκεί έπρεπε να ξεφύγει. Τέλος πάντων, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έγινε πατρόν πύργου, Κορίνθου πατρόν, και τώρα πάμε στην κατασκευή της πατρόν πύργου. Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν τα βασικά, εγώ θα μείνω. Πρώτον, το υπόλοιπο έργο το οποίο προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, δηλαδή από πύργο Καλό Νερό Τσακώνα, θα προχωρήσει ένα το κρατούμενο. Και με βάση ποια χρονοδιαγράμματα τουλάχιστον προβλέπει η κυβέρνηση να ολοκληρωθεί αυτό το αρχικό έργο το οποίο υπήρχε. Ένα. Δεύτερον, γιατί να μην αποδεχτεί με την κατάτμιση και τη διασπορά, όπως είπατε και σε διάφορους αναδοχούς το έργο, να μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα που να καταλήξουν σε γεωφύρι της Άρτας. Τι μας προστατεύει. Και μιλάω για έναν αντίστοιχο δρόμο, η Αμβρακία Οδός, Αμφιλοχία Βόνιτσα, η οποία κατασκευάζεται πάνω από 20 χρόνια. Και ακόμη δεν έχει, όχι ολοκληρωθεί, ούτε στιγμές δεν έχει φτάσει. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα σε αυτή τη διαδικασία με την κατάτμιση του. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτή. Διαφορετική εργολάβη, διαφορετικές ταχύτητες κατασκευής έργων, ενδεχόμενα κάποια δυσκολία σε κάποια από τις κατασκευάστριες εταιρείες να καθυστερήσει ένα τμήμα του έργου. Άρα λοιπόν τι μέτρα έχουν πάρθει διορθωτικά, ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Τρίτο σημείο το οποίο θέλουμε να βάλουμε. Μετά την κατασκευή, εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα μπουν διόδια. Γιατί βλέπουμε ότι μια σειρά έργα τα οποία κατασκευάζονται με δημόσια δαπάνη και με ευρωπαϊκά κονδύλια, οδικοί άξονες, μπαίνουν διόδια μετά. Εκτός από αυτούς που ήταν με σύμβαση παραχώρησης, ιδιωτικοί αυτοκινητόδρομοι. Όπως για παράδειγμα η Εγνατία Οδός. Θα υπάρξουν και σε αυτή τη διαδικασία διόδια. Το επόμενο διάστημα, δηλαδή, θα παραχωρηθεί ο δρόμος αυτός σε ιδιωτική εταιρεία προς εκμετάλλευση. Και το τέταρτο σημείο, εμείς θα επιμείνουμε και πάλι, κύριε Υπουργέ, ότι για 90 εκατομμύρια που είπατε πριν, ότι θα είναι στην προηγούμενη συνεδρία, θυμάστε, το κόστος της παράκαμψης, η νότια χάραξη δηλαδή από την έξοδο της Πάτρας, για ένα τέτοιο έργο, το οποίο έργο δεν είναι έργο μιας δεκαετίας, είναι έργο μεγαλύτερης διάρκειας. Άρα το οποίο θα βάλει εμπόδια στην οικιστική εκεί περιοχή. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ξαναειδωθεί πάλι το θέμα, καθώς επίσης, γιατί είναι συνδυασμός πλέον, εφόσον σχεδιάζεται και την επέκταση του τρένου, αντίστοιχο πρόβλημα θα έχουμε και με τη γραμμή, τη σιδηροδρομική. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε μια περιοχή πολύ στενή, όπου είναι οικιστική περιοχή, να περνάει με ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος και μια νέα σιδηροδρομική χάραξη. Οι καταστροφές για τις οποίες θα μιλάμε με το οικιστικό περιβάλλον θα είναι τεράστιες. Σε αυτά τα ζητήματα, τι σκέφτεστε να κάνετε?